Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πίσω του Σπαρτακού. Σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ανακασιακό και Λος Λαβρινιέρς για τη φάση των 32 της Development 2 League. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους σημερινούς κυπεδούχους να έχουν την πρώτη επίθεση στην κατοχή τους. Διαβατόρης, Αλεξής, Μάγκη, Καρτέλας και θα έρθει και το πρώτο καλάθι για τον Ανακασιακό, διαχειρώσει Καμζέλα. Θα γίνει το 2-0. Από την άλλη, οι άσπροι ξεκινούν με Παναγιώτη Αντωνόπουλο, Βαμβακά, Βασιλάκη, Γρήλη και Κονδύλι στην πεντάδα τους. Κονδύλι, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του, μια δυνατή πάσα που έχει περάσει κατευθείαν εκτός. Θέλει να δει τον Βαμβακά, νομίζω. Κατάφερε όμως. Ζουγανέλης. Σμαγκίν κάνε το κόψιμο Σιαπατόρης, προσποιήθηκε, θα κάνει το λάθος. Παραμένει το 2-0, να πούμε πως ο Ανακασιακός κατάφερε να πάρει την τέταρτη θέση στον δεύτερο ομίλο με 18 νίκες και 8 ήττες. Ενώ από την άλλη Λος Λαβρινιέρς τερμάτισαν στην πέμπτη θέση του τρίτου ομίλου με 17 νίκες και 7 ήττες συνολικά. Πιέθηκε, έφτασε όμως με φάουλ από τον Ζουγανέλη. Την επαναφορά ο Ρέλιος Λαβρινίδης με τον Μαμβακά να παίρνει. Ο Ντίλης κομβική πάσα, το έφτασε όμως τελικά στον Μασιλάκη μπαλά. Ο Μαμβακάς με 3 δευτερόλεπτα θα αναγκαστεί να πάρει ένα μακρινό σουτ. Μπαλά στο σίδερο και στην αγκαλιά του Σμάγκιν. Κατεβάζει. Ο Γρήλης έχει βρεθεί μπροστά του, Αλεξίου δίνει το σκριν. Μπαλά στα χέρια του, θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Βαμβακά, παραμένει το 2-0. Αναζητούν το πρώτο τους καλάθι οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Ο Γκρίλης ξανά. Ωραία η πάσα του για τον Γκρίλη. Θα την κάνει ασίστ και θα κάνει το 2-2, ερχόντας το πρώτο καλάθι για τους Λος Λαβρινιέρς. Σουγανέλης παίζει με τον Σμάγκιν. Πέρασε ο Σιαπατόρης. Επέλεξε να πασάρει στον Καμζέλα. Νομίζω θα μπορούσε να έχει τελειώσει το ίδιο στη φάση. Από αυτή την επίθεση μπλε. Η μπάλα είναι για τους Λος Λαβρινιέρς, με τον Μαμβακά να οργανώνει. Βασιλάκης του δίνει ξανά. Στέκεται για 2 ο Μαμβακάς, το βάζει για το 2-4. Βανέλης. Μάγκιν με τον Γρήλη, βρήκε το χέρι, ζητάει βόλες ο Σμάγκιν, χαμηλά έχει γνωστεί το φαουλ από τον διευθυντή. Φαουλ που είναι το πρώτο και για τους Λος Λαβρινιέρς, 1-1 τα ομαδικά. Έκοψε ο Σιαπατόρης, κόσκι για 2. Ο ίδιος παλεύει για το rebound, η κατοχή είναι και πάλι για τον Ανακασιακό, καθώς παραδέχεται και ο Βαμβακάς ότι έχει βγάλει. Αλεξίου εκτελεί ανενόχλητο στο βάζι. 5-4. Πρώτο τρίποντο για τον Ανακασιακό. Διαχείρωση Αλεξίου. Ο Μακάς στα δεξιά. Είναι έξω ο Βασιλάκης. Παίζει με τον Κονδύλι. Το πίεση θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα έρθει απάντηση. Γκρίλης όμως το έχει το rebound και στο καλάθι για το 5-6. Γκανελής. Σμάγκιν. Τραβήξε 2 πάνω του, έμεινε μόνος το Καμζέλας, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Νομίζω το έχει και πάλι την ώρα που πήγε να σηκωθεί. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Λος Λαβρινιέρς.
timeout. Συνέχεια στην δράση. Μετά το timeout. Ο Κόλιας στο μάτς τώρα για τους Λες Αβερνίες. Παίζει με τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Μπράβο, μπράβο. Γκρίλι, σάψε τον Γκρίλι. Αντωνόπουλος πάλι θα συνεργαστεί με τον Γκρίλι. Αυτός από κοντά θα στοχίσει. Ο Κορνέλης βρέθηκε στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτω από την κανονικό. Ζουγανέλης φέγγει. Και κερδίζει το φαουλ. Από τον Γκρίλι. Αλλαγή τώρα για τους άσπρους. Με τον Ευγενία να πάει τα επάρκεια για πρώτη φορά σήμερα. Σμάγκιν. Χαρίς την άμυνα ο Κονδύλης. Παραμείνει το 5-6. Αντωνόπουλος. Το τσιαπατόρι πάνω του. Καθαρή άμυνα θα τον νικήσει όμως. Στα ίσα ο Αντωνόπουλος. Το πανηγυρίζει και Δεόντος. Για το 5-8. Σιαπατόρης. Το πάρει από την κορυφή. Θα βρίσκει στόχο. Σιαπατόρης είναι όμως εκεί για να πάρει το μαζί με θετικό rebound. Θα επιχειρήσει και αυτός ένα σου τριών πόντων με στοχή. 8-8. Έχει τους ισοφάριση. Το δαχτήρια του Σιαπατόρη ήταν για 2 τελικά. 7-8. Ενόπουλος. Άσε στον Βαμβακά. Και πόντο του Κόλια. Πάρε λίγο περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Σιαπατόρης πάντα εγκάζει. Τώρα παίρνει το πόδι του, το γκάζει, ρίχνει ταχύτητα. Και μπαλά στον Σμάγκιν, έκοψε ο Ζουγανέλης έξυπνα. Μάτσε με φάουλο Βαμβακάς. Βρίσκει και δυναμικά στην άμυνα. Έγινε το τέταρτο ομαδικό για τους Λος Λαμπρινίες. Πρώτη βολή. Θέλει τώρα την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. Για το 8-8 στην ισοπαλία το μάτς. Κόλιας. Έχουν επιλογές, αφήνει τον Αντωνόπουλο. Πάλι Κολιάς. Είναι πάνω του Ζουγανέλης, βρήκε την πάσα για τον Ευγενία. Είναι άστοχος, Κονδύλης εκεί. Συγκρούστηκε ο Αλεξίου. Με Κονδύλη και Καμζέλα. Κέρδισε το φάουλ. Βολές τελικά. Καθώς 45 ομαδικά. Λος Λαμπρινίες και ο Αλεξίου οδηγείται στη γραμμή. Αν βάλει στο τιμία μπορεί να δώσει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Δεν θα το κάνει όμως. Παραμένει το 8-8. Χάνει και την δεύτερη. Καμζέλας ανανεώνει, βάλα όμως βέβαια στο πίσω μέρος του ταμπλό. Και κατ' οσύ περνάει στα χέρια των Λος Λαμπρινίες. Έχασα την ευκαιρία να πάνε και πάλι το προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Παρέμεινε το 8-8 όμως. Κολιάς. Αντωνόπουλος. Παίζουμε τον Βαμβακά και πάλι Αντωνόπουλος βρήκε λίγο χώρο. Πήρε το τρίποδο, το χάσε Ευγενία, ήρθε με φόρα στο rebound. Λίγο έλειψε ένα σκοράρι κιόλας. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Το φαουλ ήταν το δεύτερο. Με τους
8, έτοιμος για την δεύτερη, την οποία θα χάσει επίσης. Κανέλης πήρε το rebound, προλάβει τον Κόλια, αφήνει στον Σμάγκιν. Σιαπατόρης. Σμάγκιν, πατάει γερά, σηκώνεται για 2, βρίσκει σίδερο. Βενόπουλος πήρε. Βαλέει την μπάλα μέχρι την άλλη πλευρά. Έτσι με τον Κόλια. Ωραία η πάσα του, ανάποδο lay-up, κόβει καθαρά ο Σμάγκιν. Αλεξίου, κάνει σταυρωτή. Το αφήνει τώρα στον Κουκανέλη. Σαπατώρη στο τρίποντο. Αλεξίου μαζεύει, ανανεώνει. Φύγει έξω. Αλλά στα χέρια του Κουκανέλη, Σμάγκιν στα 8. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης, Κουκανέλη θα περάσει, πάει στο φλότερ, στο έδαφος ο παίκτης του Ανακασιακού. Και κερδίζει το φάουλ από τον Αντωνόπουλο. Νέες βόλες για τον Ανακασιακό, ενώ στο μάτς πέρασε ο Θωμόπουλος τώρα για τους άσπρους. Κορδελής θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει και δύο ανάσες. Μέσα πρώτη βολή. 9-8 μπροστά ο Ανακασιακός. Είμαστε για την δεύτερη, την οποία θα βάλει επίσης 18 στο σύνδεο η Γηπεδούχη. Κόλιας, Ντονόπουλος. Μέσα από δύο βρήκε την πάσα για τον Θωμόπουλο. Θα βάλει το λίγο από εκείνον, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Γανέλης. Θυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί εδώ και κάποια λεπτά τα ομαδικά από την πλευρά των Λος Λαμπρινίες. Από την άλλη ο Ανακασιακός έχει ακόμα 2 φάουλ να δώσει μέχρι να πάνε στο μπόνους οι φιλοξενούμενοι. Ο Βανέλης και πάλι στοχή στην πρώτη, 11-8. Ζουγανέλης, 12-8, στο συν 4 ο Ανακασιακός. Γκόλιας. Μπαλά έξω. Πάλι Γκόλιας στην κορυφή. Ένα σου τριών πόντων άστοχο, Ευγενίας παλεύει. Δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, καθώς εκείνη βρήκε στο σώμα του Θωμόπουλου, κατέληξε εκτός. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους, Αλεξίου στον πάγκο. Ο Ζαφυρόπουλος στην θέση του. Ένα και 52 ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Σμάγκιν παίζει με πλάτη, θα γυρίσει, ωραία προσποίηση, τρομερή κίνηση του Σμάγκιν για το 14-8. Στο συν 6 πλέον ο Ανακασιακός. Θα στοχεί όμως ο Σιλιωτόπουλος. Σιαπατόρης κρατάει. Στάει ο Σμάγκιν. Θα να πλησιάσει ξανά. Πέρασε όμως η πάσα του για τον Μακρύ. Και έγινε και το τρίτο ομαδικό φαουλ στην συνέχεια και τον Ανακασιακό. Ζούγα αλλαγή με το Θανάση. Κάντε μια αλλαγή να την ακουπάτε κάτω την μπάλα. Μην ρωτάτε. Κολιάς. Γυρίζει ο Θωμόπουλος, καυτή πάσα η οποία πέρασε για τον Ευγενή. Αυτός έφτασε σε πλεονεκτική θέση, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του για το 14-10. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Σμάγκιν. Φτάσε κοντά, έκλεισαν δύο παίκτες πάνω του και τελικά έγινε το κλέψιμο. Και στην άλλη πλευρά ο Αντωνόπουλος. Ανάς Αντωνόπουλος με το δεξί λέει, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Ο Ζαφυρόπουλος. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κανέλης. Κάνει αυτή την επίθεση για τον Ανακασιακό. Η μπαλακούπα και πάλι στον Σμάγκιν. Ρωσιαπατ.
Στόρις εκτέλεσε από την κορυφή και το βάλε. 17-10, ξεφεύγουν στο σύν 7 πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρίσκουν λύσεις. Στο δευτερόλεπτο ακόμα, γεμία στα 5. Προσποίηση, εκτέλεση στην συνέχεια. Καλάθι, μετράει κανονικά, ενώ έχουμε και τεχνική ποινή, καθώς βάρε σε παλαμάκια την ώρα της εκτέλεσης ο Ζαφυρόπουλος. Δεν ήταν καλά, Θανάσης Αντωνόπουλος κατάφερε να σκοράρει. 17-12 και έχει και μια βολή. Να δούμε τα λένε τώρα οι διαιτητές. Είναι προειδοποίηση τελικά, επειδή μπήκε το καλάθι, δεν θα υπάρξει βολή. Οπότε 17-12 το σκορ. Ένα δευτερόλεπτο, Ζαφυρόπουλος θα πάρει, θα πετάξει την μπάλα και θα καταλήξει εκτός και ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 17-12. Ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 17-12 βρισκόμαστε. Ανακασιακό να έχει περισσότερες λύσεις επιθετικά στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου και να παίρνει μια απόσταση 5 πόντων. Ζουγανέλης. Ροσμάγκιν. Έκλεψε. Έφυγε ο Κόλια στην άλλη πλευρά. Πέτυχε σε λάθος τον Ζουγανέλης. Έπεσε πάνω στον αντίπαλό του και θα χρεωθεί με φάουλ. Θα δει στο πρώτο ομαδικό από την πλευρά του Ανακασιακού. Κόλιας χάνει την πρώτη. Ζουγανέλης. Σμαγκίν. Πάει από τα δεξιά. Κάνει μέχρι μέσα με το ένα χέρι, πήγε να εκτελέσει. Μετράει τελικά το καλάθι. Όπως κάποιος βρήκε και το διχτάκι. 19-13. Κόλια, κορυφή, θα περάσει, βρήκε την πάση για τον Θωμόπουλο, αυτός θα κάνει βήματα. Τον πέτυχε εκεί στην κίνηση ο Κόλιας. Δυσκολεύτηκε να υποδεχτεί αυτός, προσπάθησε με τη μία να δώσει την πάσα. Δεν εκλέδωσαν το λάθος οι Λος Λαμπρενίες και η μπάλα είναι στα χέρια του Ανακασιακού. Σιαπατόρης. Σμάγκιν. Ουρανέλης, προσπάθησε να σηκωθεί. Αλλαγή τώρα για τους άσπρους, Αντωνόπουλος επιστρέφει. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος παίρνει την θέση του Θανάση. Κολιάς. Είναι επιλογή ασπρίνο ο Θωμόπουλος. Βάλα στα δεξιά Αντωνόπουλος. Περιφέρεια. Ζητάει ο Κολιάς στα δεξιά του. Θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Βρίσκει σίδερο και μαζί με Αλεξίου. Σμάγκιν επιχειρεί μια μακρινή πάσα με στόχο τον Σιαπατόρη. Ο Αντωνόπουλος ήταν εκεί. Με αυτοθυσία μάζεψε. Κάψε στον Κόλια. Πάλι Αντωνόπουλος. Πάει προς τα μέσα, μπροστά στον ψηλότερο. Σμάγκιν βρέθηκε στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Είναι εναντίον 2 και ο Κανέλης έρχεται το φαουλ με τον Κόλια. Είναι κόντου τώρα το μάτς για να σκουπιστεί και το παρκέ στο σημείο που προσγειώθηκε ο Αντωνόπουλος νωρίτερα. Ενώ ο Βαμβακάς πάτησε και πάλι παρκέ με τους Λος Λαμπρενίες. Σμαγκίν.
Έχασε η πάσα του Ζουγανέλη, στάθηκε στον αέρα και εκτέλεσε παρά την ασφιχτική πίεση. 21-13. Μακάς Ευγενίας πίνει στην γωνία, εκτέλεσε τον Βασιλάκη, έτσι καλή, Θωμόπουλος μαζεύει. Νόπουλος συγκρούστηκε με τον Καντζέλα, τον εκτόπισε εκείνος. Θέλει να τον σηκώσει. Έχουμε πολλές για τον Αντωνόπουλο. Αν σου αρχίσει η πρώτη. Και την δεύτερη, ο Ευγενίας όμως είναι εκεί, εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας του Ανακασιακού και ό,τι δεν έκανε ο Σβίκτης από τις βολές θα το κάνει αυτό στην συνέχεια για το 21-15. Σμάγκιν. Μπράβο, μπράβο. Είναι το κόψιμο του Ζουγανέλη, δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό. Μαμβακάς παίζει με τον Ευγενία, από μέση απόσταση θα το βάλει, θα μειώσει σε 21-17. Και έχουμε time out για τον Ανακασιακό. Επιστρέψαμε μετά το time out, κάτι λιγότερο από 7 λεπτά ακόμα για την ανάποβλα του ημιχρόνου. 21-17, ένα σερί 4-0, αν καταφέρει να μειώσει. Ήλιος Λαβρινίες, νωρίτερη παιχνίδια, έφτασαν και στο σύν 8 η Γηπεδούση. Τα καλά και τον Ζουγανέλη και Σμάγκιν. Μέσα του Σμάγκιν τώρα θα κοπεί, Καντζέλας με αυτοθυσία θα βρεθεί στο παρκέ, δεν μπορεί να συγκρατήσει όμως. Η μπάλα είναι για τους Ήλιος Λαβρινίες. Με τον Βαμβακά. Ο Βρύλης του δίνει το σκριν και ο Βρύλης μπερδεύεται εκεί ο Βαμβακάς με τον Βασιλάκη. Έγινε το λάθος, παντρεύει ο Αλεξίου με τον Σκαπατόρη. Έχει τον Βρύλη αυτός μόνο μπροστά του, θα τον νικήσει κατά κράτος για το 23-17. Τρέχουν στην άμυνα οι άσπροι, Σιαπατόρης, καλάθι και φάουλ. Κατάφερε να κερδίσει το φάουλ από τον Αντωνόπουλο, ο οποίος επέστρεψε και κράτησε με το όπως έβλεπε το σώμα του στον αέρα για να σκοράρει για το 25-17. Στη γραμμή ο παίκτης του Ανακασιακού. Αστοχίσει. Ο Αντζέλας δεν μπορεί να μαζέψει το εξωτικό rebound. Συνέχεια με Βαμβακά. Ο Πατώρης βγαίνει πάνω του. Αυτός στον Γρίλι. Παρακινδυνευμένη πάσα για τον Κονδύλη και δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και να την έπαιρνε ο Κονδύλης καθώς να κλείσει τρεις παίκτες πάνω του. Δεν ήταν νομίζω και σωστή η επιλογή. Σιαπατόρης. Όχι Σιαπατόρης, ασχολείται ο Ζουγανέλης. Σμαγκίν. Έκοψε ο Σιαπατόρης, πήρε εκτέλεση εκτός Ευρωπαίας. Καντζέλας έπαιξε το rebound και θα σκοράρει για το 27-17 στο συν 10 πλέον. Η γηπεδούχη. Συνεχίζει ο αριθμό διαφορά. 5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γωνία, γωνία, κάνε, γωνία. Φτάει ο Κονδύλης, αυτό θα πάει μπαλά. Και πάλι Αντωνόπουλος, βγήκε πάνω το Καντζέλας.
και διακοπή για time out. Μέχρις διδάσεις 4.45 ακόμα για να τελειώσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με ένα γρήγορο τρίποντο θα χτυπήσει τώρα η Λος Λαβερνίας, ο Βασιλάκης να σας το εκτελεί. 27-20. Και πάλι την διαφορά σε μονοψηφιο νούμερο, καθώς νωρίτερα ο Καμζέλας είχε γράψει 27-17. Σιαπατόρη θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει, Γρίλης μαζεύει. Βγαίνεται από δύο. Μακάς, κερδίζει τελικά το φάουλο από τον Σιαπατόρη. Προσπίσει παράπονα από όσο θα έπρεπε. Μπάλα πάει στο πλάι και ο Μακάς συνεχίζει το παιχνίδι. Βασιλάκη, σε αυτόν πάει μπαλά. Βρήκε χώρο, εκτέλεσε όχι καλά. Γρήλης είναι εκεί για την δεύτερη ευκαιρία. Μαζεύουν και πάλι Λος Λαβερνίας. Επόμενο εξαιρετικό rebound σε 9 δευτερόλεπτα. Κονδύλης. Κλείνει τον χώρο Σιαπατόρης. Θα χάσει την μπάλα. Ανακινδυνευμένη πάσα του Κουκανέλη. Πήρε όμως ο Σιαπατόρης τελικά. Μακρύς. Θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση στην επίθεση. Θα βρεθεί στο παρκέ. Διεκδικήσιμη μπάλα. Έχουμε τζάμπουλ. Για τον Ανακασιακό, από ό,τι βλέπω, ναι. Κύριος Μάγκιν. Είναι χέρι με χέρι στον Σιαπατόρη, του φτιάχνει και χώρο. Βρήκε τον χώρο αυτός για να εκτελέσει, Αλεξίου παλεύει, δεν προλάβε. Στην περιφέρεια ο Μακάς και πάλι Κονδύλης πατάει γερά, το θέλει το σου, το πήρε, δεν το βάλε. Μάγει στο rebound και η μπάλα στα χέρια του Ζουγανέλη. Αυτό θα είναι ο παίκτης που θα κατεβάσει. Σμαγκίν στην κορυφή με τον Γρίλη. Γρίλη στο Μακάς πιο μακριά από την μπάλα. Έφτασε μέχρι το καλάθι ο Σμαγκίν για να κάνει το 29-20. Ανάς Αντωνόπουλος φτάχνει επιλογές, έχει σταματήσει την τρίπλα του, έκανε λάθος πάσα. Σιαπατόρης παίρνει στην άλλη πλευρά, έρχεται για βοήθεια και ο Ζουγανέλης. Δεν βιάζεται ο Σιαπατόρης, τώρα θα αλλάξει κατεύθυνση, πάει με δύναμη προς τα μέσα και θα σκοράρει. Πολύ δύσκολο καλάθι, 31-20 στο συν 11 ο Ανακασιακός. Αυτή νομίζω είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει απόψε. Με 11 πόντων. Είπαμε σε αυτό, σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε στην Development League. Δεν ξέρω όλη η διαφορά στα δύο παιχνίδια. Αλλά για ποιους είναι, για τους Λος Λαβερνίας τελικά. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Έχουμε αλλαγή της απόφασης. Η κατοχή είναι για τον Ανακασιακό. Μπράβο, Αλέξ, Μάγκιν. Κονδύλης είχε αναλάβει τώρα το μαρκαρισμά του. Μακρύς ήρθε με φόρα. Πήρε ο Βασιλάκης. Ο Γενίας πάει προς τα μέσα. Θα τελειώσει τη φάση, όχι καλά όμως. Πολλά χέρια στην μπάλα. Καθαρίζει τελικά το rebound του Μάγκιν. Ο Αλεξίου δεν ασχολείται από το παρκέ. Μακρύς από το πλάι. Δεν είναι καλό το σουτ. Πήρε ο Βασιλάκης. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Για το τέλος, Ευγενίας για δύο. 31-22. Και έχουμε για time out. Δεν ανέφερε ο Ζουγανέλης. Ο Αλεξίου του δώσε και πάλι την μπάλα. Και θα κατεβάσει τώρα. 1-10.
πριν ολοκληρωθεί και το δεύτερο δεκάλεπτο. Σμαγκίν. Αλεξίου βρέθηκε κατά την αντίπαλη ρακέτα. Ρίξαν σε λάθος χρόνο δύο παίκτες των Los Labriniers. Τον Αλεξίου να παίρνει το φάουλ. Είναι και το... και το τρίτο για τους Los Labriniers. 4-3 τα ομαδικά τώρα. Έστωγος στην πρώτη. 32-22. Κάνει την δεύτερη. Βολιάς. Κρατάει ο Βολιάς. Κάνει τις επιλογές του. Μπαίνει στον Γρίλι. Αυτός από μέσα απόσταση με το ένα χέρι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 32-24. Τσουγανέλης. Σμαγκίν. Κάνει βήματα. 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Κατεβάζει ο Μπούλιας. Ευγενίας πατάει γερά. Σηκώνεται για δύο μέσα κι αυτό. 32-26. Μπροστά και αμέσως απόσταση μειώνει τώρα η Άσπρη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μάγκη. Αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Ζαφυρόπουλο. Δίνει ύψος αυτός, θα το χάσει. Μάγκη παλεύει, δεύτερη ευκαιρία. Άστοχη κι αυτή. Και τελειώνει έτσι και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το σκόνα δείχνει 32-26 υπέρ του Ανακασιακού. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλεισό του Σπάρτακου. 32-26 το σκορ, στο συν 6 πλέον ο Ανακασιακός. Νωρίτερα η διαφορά υπενθυμίζω έφτασε το τέταρτο ψήφια επίπεδα. Τον Ανακασιακό να φτάνει ακόμα και στο συν 11. Ωστόσο βρήκαν τρόπο οι σημερινοί φιλοξενούμενοι να μειώσουν κάπως την απόσταση και να βρεθούν στο μείον 6 τώρα. Σμάγκιν στην επίθεση για τον Ανακασιακό, παίρνει το τρίποντο. Δεν έχει καταφέρει να βρει στόχο από μακριά απόψε ο Σμάγκιν. Εδώ το κάνετε τώρα, Αντωνόπουλος θα κοπεί καθαρά από την καλή άμυνα του Ζουγανέλη, ο οποίος θα πετάξει χρωστή μπάλα. Παλαφέρει ο ίδιος. Ευγενίας, κάνει σταυρωτή, εκτελεί για δύο, μαζεψε ο Σμάγκιν. Καμιτέλα στον Σκιαπατόρη για να σταθεί αυτός για δύο από κοντά, θα ψήσει κι άλλο την απόσταση σε 34-26. Κολιάς με το σκριν. Κονδύλης αφήνει στον Αντωνόπουλο, δεν πήγε πάνω το Σμάγκιν. Είναι ευκαιρία για τους άσπρους με τον Κονδύλη. Αποφασίζει να πασάρει τελικά, Ευγενίας θα πετάξει την μπάλα. Μάχης εκεί για το rebound, γίνονται νικητές και πάλι Los Labriniers. Γόλια τώρα πιο μακριά, Κονδύλης θα εκτελέσει. Δεν θα το βάλει, βάλα στο σίδερο και εκτός τελικά. Απανώτες χαμένες ευκαιρίες εδώ από τους φιλοξενούμενους. Δεν μπορούσε να βρουν τον δρόμο στο καλάθι σε καμία από τις ανανέωσεις της επιθέσεων. Και το 34-26 παρέμεινε. Μπαίνει ο Σκιαπατόρης, φτάνει κοντά, Καμπτέλας εκεί σε καλύτερη θέση. Βρίσκει έξω τον Σμάγκιν, δεν κάνει καλή πρώτη υποδοχή. Αλεξίου από μακριά, μπαλά στο σίδερο και θα καταλήξει και πίσω από το ταμπλό. Αναφέρει ο Αντωνόπουλος. Κολιάς. Πούλος, την έξω. Για δύο πόντους από τον Ευγενία. 34-28. Ο
πάρει το σουτ. Για να βοηθήσει το ταμπλό εκεί να σκοράρει, δεν θα το κάνει. Πάρα στην άλλη πλευρά για τον Αντωνόπουλο. Συνεργάζεται με τον Ευγενία. Δεν θα σκοράρει. Πάλι μπάλα στην χέρια των Λαμπρινιέρς. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι της επίθεσης. Κατσής. Έγινε το κλέψιμο. Ο Σκαπατώτης έβαλε το χέρι εκεί πίσω. Από τον αντιπαλό του Σμάγκη. Πιέζεται από τον Κόλλια. Απλώνει το χέρι του αυτός και κάνει το φάουλ. Μπάλα πάει στο πλάι. Και όπου θα επαναφέρει ο Σκαπατώτης. Το αφήνει πάλι χέρι με χέρι ο Σμάγκιν. Βρήκε χώρο, πήρε το σουτ. Φίλος Λαμπρινίας, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό σύμφωνα με τον Τζέι Τέσμα. Γυρπάει με φορά προς τα μέσα, στο χι, Καμτζέλας του δίνει ξανά. Για μεγάλο τρόπο καταλήγει έξω, Αλεξίου. Θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, Καμτζέλας στο εξαιρετικό ριβάν. Τώρα με την τρίτη και τη φαρμακέρι θα το βάλουν οι γηπεδούχοι. 36-28. Σκαπατώρης, με συγχωρείτε Κόλλιας. Αφήνει την μπάλα. Πέρασε εκτός, θα χρειαστεί από τον Αλεξίου. Ο Μακάς τώρα έτοιμος να περάσει και πάλι στο μάτς. Παίρνει την θέση του Κόλλια. Κύριε Ευγενία, σε εκτέλεση κιόλας από μακριά. Ζήρος μαζεύει. Ζήρος λέω, είδα την φανέλα και περιοριστικά του Γανέλης. Ο Γουανέλης, εξαιρετική ασίστ του Σμάγκιν. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Και διαφορά και πάλι στο σύν 10 για τον Ανακασιακό. 38-28. Και έχουμε και time out από τους Λος Λαμπρινιέρς. Στη γραμμή ο Γουανέλης. Μια συμπληρωματική βολή του. Παρολύσετε λίγο. Αστοχή και σε αυτή για το 39-28. Ο Μακάς. Περάσει, βρέθηκε μόνος εκεί, χωρίς κάποιον πάνω του. Ο Ανέλης γραπώνει την μπάλα, Σκαπατώρης έχει βρεθεί στην άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να τον προλάβει για να τον σταματήσει ο Ευγενίας. Υπάρχει φάουλ, υπάρχει καλάθι, με συγχωρείτε. 41-28. Να έχουμε και μια συμμαχία στην άλλη πλευρά. Ανάμεσα σε Θωμόπουλο και Αλεξίου. Συνεχίζονται. Παρατηρήσεις συνεχίζονται από τους διαιτητές. Αυτές οι ομιλίες συνεχίζονται. Δεν έχουμε time out. Συνεχίζουμε. Σωμόπουλος διαμαρτύρεται. Συνεχίζεται η δράση. Ο Μακάς αφήνει τον Αντωνόπουλο. Κοιτάει Σμάγκη δυναμικά. Το φάουλ έχει γίνει από τον Σμάγκη. Με το σώμα λογικά. Αντωνόπουλος είναι στην γραμμή. Και στην πρώτη για το 41-29. Μέσα και η δεύτερη 41-30.
Βανέλης. Σιαματόρης πήρε εκεί λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Ο Μακάς έχει μείνει ψηλά για να τον πιέσει. Βρέθηκε στο παρκέ, σηκώθηκε. Σιαματόρης θα πάρει το δίποντο, δεν θα το βάλει. Βάλα στο χέρι του Αντωνόπουλου. Ο Ζωδενίος τώρα στην επίθεση με τον Αντωνόπουλο. Και ο Βαμακάς. Βάλα έξω, Κονδύλης. Τελή, δεν θα το βάλει. Θετικό rebound του Ευγενία. Και θα έρθει το καλάθι λίγα. 41-32. Μια φορά πέφτει στους 9. Και έχουμε και time out. Γελίστε! Κονδύλι και θα καθαρίσει την φάση ο Βασιλάκης τελικά. Μπακάς. Πήρε ο Κονδύλις. Ευγενίας για δύο. Θα στοχίσει. Ενόχλησε και ο Σμάγκιν. Μαζεύει το rebound, αναλαμβάνει να κατεβάσει κιόλας. Τσεκάρει γύρω του. Αυτή πάσα δυσκολεύει αρκετά τον Σιαπατόρη. Και θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός ορίων. Συνέχεια με Βαμβακά. Ντονόπουλος. Συνεργάζεται και πάλι με τον Βαμβακά. Μένει μόνο στην κορυφή αυτός, επιλέγει την πάσα για τον Κονδύλι. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα, δεύτερη ευκαιρία, ο Ευγενίας είναι εκεί. Έβαλε το δίποντο για το 41-34. Ζουρανέλης. Σμάγκιν. Στα δεξιά κάνει την περιστροφή. Πέρασε και ανάμεσα από δύο. Ξέφυγε και από την πίεση του Βαμβακάλα και του Κονδύλι. Και έκανε το 43-34. Κρατάει ο Βαμβακάς. Το πλάι ξεκινάει την πορεία του προς τη ρακέτα ο Βασιλάκης, η μπάλα στην περιφέρεια, Αντωνόπουλος, βρίσκει στόχο. 43-37. Ζουρανέλης, στον Σμαγκίν. Πάει προς τα μέσα. Ο ίδιος κουδάει, αλλά η μπάλα έχει καταλήξει εκτός. Ευγενίας, θα κάνει έρμπολ. Δεν το θέλει αυτό το σουτ. Από το τρίποντο Ευγενίας. Δεν καταφέρω όμως να πετύχει κάτι καλό. Η μπάλα δεν ακούσε καν Στεφάνη. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Σμάγκιν. Τόρις, περνάει ωραία από τον Βαμβακά, πήρε μπροστά το Βασιλάκης. Έφερε το φάουλο ο Σιαπατόρης, ο οποίος πιάνει και τον αριστερό αγώνα του. Έσπευσε αμέσως, να δει αν είναι καλά ο αντιπάλος του Βασιλάκης. Ο Σπυλιοτόπουλος, με συγχωρείτε. Σιαπατόρη. Παραμένει 43-37. Θα βάλει την δεύτερη. 44-37 πλέον. Στο σύν 7 ο Ανακασιακός. Τον Όπουλος πήρε την προσπάθεια, έδωσε ύψος στην μπάλα. Ο ίδιος θα μαζέψει. Σφαγγιν
δεν μπορούσε να καθαρίσει, θα βάζει και με τους συμπαίκτες του για αυτή την αδράνεια. Δεν είχε κάποια βοήθεια. Το τύπο φόλ στη συνέχεια. Το Αντωνόπουλο επάνω στον Τζουγανέλη. Και ο Γρήλης επιστρέφει τώρα στο μάτς για τους άσπρους στην θέση του Κονδύλη. Όπως και ο Αντωνόπουλος ο Θανάσης θα πάρει την θέση του Παναγιώτη. Σμάγκιν. Ο Βρυκόδος στον αέρα. Δεν πέρασε η μπάλα. Και απομένει 13 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση του Ανακασιακού. Ο Παλισμάκιν, ωραία συνεργασία με τον Ζουγανέλη. Λες και ήταν δουλεμένος ο προπόνησης. Ήταν αυτή εδώ η κίνηση. 46-37 πλέον. Στο σύν 9 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι κρατούν μια καλή απόσταση. Έκλεψε ο Ζουγανέλης, δίκη και τον Σαπατώρη ο Πεστόγης στην άλλη πλευρά. Κατεβάζει στο χέρι το Βαμβακάς. Δεν μπορεί να το σταματήσει όμως ούτε αυτή η άμυνα. Σαπατώρης είχε τρόπο να σηκώσει τα χέρια του ξανά. Να βάλει την μπάλα στο καλάθι. 48-27. Το συν 11. Πλέον ο Αναγκασιακός. Η διαφορά μπορεί να πάει και στο σύν 12 αν εξοχίσει και στην βολή ο Σιαπατώρης. Βάλει και αυτή. 49-27 πλέον. Βάλα στο πλάι. Ενόχλει το τρίποντο από τον Αντωνόπουλο, δεν βρήκε στόχο. Σπαγκίν πάει προς τα μέσα, δεν θα αφήσει η μπάλα εντός καλαθιού. Μάχες εκεί, πάρα στον αέρα, θα λύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι για τους δύο Λαβρενίες. Αγγίζεται και τα χέρια του ο Ζουγανέλης κατά πάσα πιθανότητα. Και έχουμε βολές. Καθώς είχε πάρει τα βήματα ο Γκολιάς. Στα 34 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι εδώ μεταξύ. Τόσο μας απομένει για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκαλεπτό. Ας τους πρώτη βολή του Γκόλια. Άμα 49-37. Χάσει και την δεύτερη. Δεν έβαλε καμία από τους δύο. Παραμένει διαφορά στους 12. Πάλι φόλο από τον Γκόλια αυτή τη φορά. Συγκρόνονται πειραματικά από την πλευρά των Λιούς Λαμπρινιέρς. 3-5 πραγματικά για κάθε ομάδα. Ο παίκτης του Ανακασιακού, δύο βολές τώρα όμως για τον ίδιο. Έξω η πρώτη, αλλά εκτελεσμένη. Παραμένει το 49-37. Κάνει και την δεύτερη. Και η μπάλα είναι ο Λαβρενιέρς από το πλάι όμως.
αργά. Συνεχίζει την μπάλα στα χέρια στα 4. Θα περάσει. Σπάσιμο της μέσης, τρομερό καλάθι. Και με αυτό το καλάθι του Κόντια ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ 49-39. Πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο 49-39. Στρογγυλά στις 10 πόντους η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Αναγκαστικά διατηρεί τα 9. Και έχουμε γραμμή εδώ από τον Σφάγγι. Διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Μάλλον όπως και να έχει είναι για τους Λόζα Μπρενιέρς. Κόλιας. Συνεχίζει με τις τρίπλες, αφήνει στον Ευγενία. Ο πίεση αυτό θα βρει το τίποτε. Για το 49-41. Σφάγγιν σε αυτό να κόπησε η μπάλα. Θέλει να παίξει κοντά στον Γκρίλι. Θα σηκωθεί, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Αλλά συνέχεια όμως ο Γκόλιας δεν θα προλάβει την μπάλα πριν αυτή περάσει εκτός. 14 δευτερόλεπτα για τον Ανακασιακό. Σιαματόρης βρήκε χώρο, πήρε το τρίποντο. Μπάλα στο Στεφάνι, διεκδικεί στην συνέχεια τζάμπολ. Και κατοχή είναι για τους Λόζα Μπρενιέρς. Κατεβάζει ο Αντωνόπουλος. Φανασής. Πάλι Φανασής Αντωνόπουλος, 9 δευτερόλεπτα. Στεκόμενο στο 1 από εκεί πήρε την εκτέλεση. Ο Σιαματοριστός είχε στην άλλη πλευρά. Δεν επιχείρησαν, δεν ρίσκαραν κάποια μακρινή πάσα η Μπλερ. Και κατεβάζει ο Ζουρανέλης, ο οποίος πάει μέχρι το τέλος του δρόμου. Θα τα κάνει όλα μόνος του, δεν θα πέτει στο καλάθι όμως. Πιάνει για το κεφάλι του εκεί, απογοητευμένος. Γενίας. Πάθος στον Κόλια. Μάλλα πιο αριστερά. Για δύο πόντους του Αντωνόπουλου. Θα τον πουλήσει και αυτόν η μπάλα. Πες περίεργα παιχνίδια στις τελευταίες φάσεις. Πορτογαλί. Μάγκιν. Πάει προς τα μέσα. Αλεξίου έμεινε μόνος του. Μπάλα στο χέρι του Ευγενία. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ο Αλεξίου κάνει το φάουλ. Τώρα για τους άσπρους. Το Μαμακά επιστρέφει στο παρκέ. Μαμακά τώρα είναι και ο παίκτης που οργανώνει. Κρατάει Κάτσις. Συγκρατεί παρά την πίεση. Δευτερόλεπτα, η Ευγενία θα γυρίσει. Τελειώνει ο χρόνος, γι' αυτό και επέλεξε να πάρει την εκτέλεση ο Ευγενίας. Κανένα άλλο σούτ, νομίζω θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο. Σκιαπατόρης, πυροσμάγκιν κοντά στη ρακέτα. Θα παίξει με τον Γκρίλι, χρησιμοποιεί την δύναμή του, όμως στο τελείωμα της φάσης. Και πάλι δεν θα κάνει κάτι καλό ο Σμάγκιν. Γκρίλις. Σεκονιά γύρω του, βρήκε την πάσα για τον για τον Μαμπακά. Και πάλι Γκρίλης. Γενίας μπροστά από το ψηλό άλμα του Μάγκιν. Δεν θα σκοράρει. Μπαλά, περνάει εκτός. Έχουμε το time out τώρα. Και πάμε σε διακοπή. Και 50 ακόμα για να τελειώσει το μάτς. 49-41 το σκορ. Στην τέταρτη περίοδο μόνο Ευγενίας έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς το καλάθι. 0-2 έτσι το επιμέρους σκορ. Σε αυτά τα κάτι παραπάνω από 3 λεπτά που έχουμε παίξει, Σιαπατόρης θα πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ για να ανεβάσει και πάλι τη διαφορά στους 10.
για τους άσπρους με τον Βασιλάκη να επιστρέφει. Θανάσης Αντωνόπουλος στον πάγκο. Έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή το Σιαπατόρης. Θα την βάλει. 92-41 πλέον. Σαμπακάς. Κονδύλης πιο δεξιά. Τον Βασιλάκη. Όχι, όχι. Πήρε στα αριστερά, δεν χώρο. Η γηπεδούχη δεν θα τον αξιοποιήσει. Σφαγίν θα παίξει με μια μακρινή πάσα. Υπάρχει προς πίσω. Αλλά είναι για τον Ανακασιακό. Ζουγανέλης, όχι. Ο Σμαγκίν εξακολουθεί να τα λέει με τον ρέφερι. Κύριος Σιαπατόρης από την επαναφορά. Δώσε το σκρίνο Καμζέλας, θα τελειώσει ο Σιαπατόρης τη φάση. Όχι μια επιτυχία. Πάει μέχρι την άλλη πλευρά, ανάποδο λεία, δεν είναι καλό όμως. Βασιλέξη προλαβαίνει και θα βρει και χώρο και θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως. Καπατόρης. Τελευταία 5-40. Σμαγκίν με την μπάλα στα χέρια του στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα. Δεν θα τελειώσει καλά με το δεξί λεία. Γενικά σήμερα σε εκτελέσει του. Έχει ένα θεματάκι ο Σμαγκίν, παρόλο που φτάνει σε πλεονεκτική θέση. Παρόλο που φτιάχνει την φάση για τον ίδιο, για τον εαυτό του. Τα χαλάει κάπως το τελείωμα. Θα μπορούσε να έχει προσφέρει πολλά περισσότερα απόψε. Αν λίγο οι εκτελέσεις του ήταν κάπως καλύτερες. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σιαπατόρη, είναι το. Το δεύτερο για τους Λαμπρινίες, ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Αλέξη, κάντε φάλμα, αλλά και εσύ έχουμε ομαδικά σαν δεύτερο. Συνέχεια στην δράση. Αλεξίου, πήρε από το Σμαγκίν. Βάλει στην πλάτη του τον αντιπαλό του Σμαγκίν και πάλι στην περιφέρεια, 5 δευτερόλεπτα. Φτάσε να παίξει με τον Αλεξίου. Ο Βαμακάς έπεσε εκτός. Αντέδρασε κάπως απότομα και πιο νευρικά όπως θα έπρεπε. Και έχουμε τεχνική ποινή στον παίκτη των Los Labriniers. Ο Ζουγανέλης από ό,τι βλέπω θα αναλάβει την μία βολή. Σίδερο, Καμζέλας, ενώ έπεφτε στο παρκέ, κατάφερε να μαζέψει το rebound, τρέχει για την πάσα για τον Μακρύ. Συνανέλης, αφήνει στον Σμαγκίν.
Από τα δεξιά αυτό θα φτάσει μέχρι μέσα, τώρα θα τελειώσουν την τυχαία τη φάση. 54-41. Μονόπουλος Κονδύλης, το θέλει το σούτ αυτό. Μονόπουλος ανανεώνει νέα ευκαιρία από το τρίποντο, ούτε όμως ο Αντωνόπουλος φόρεσε. Και στη συνέχεια υπάρχει φαούλ από τον Βασιλακή. Στην προσπάθεια του εκεί να διεκδικήσει το rebound. Τεπατώρης, 3-38 ακόμα. Δώσε κάνει, δώσε. Σμαγκίν. Μένει με τον Θωμόπουλο. Πλώνει το χέρι του αυτός, τους κάνει χαμηλά το φάουλ. Είναι το πέμπτο. Λέβαιναν έτσι τα ομαδικά από την πλευρά των Los Labriniers. Και ο Σμαγκίν οδηγείται στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Δύο νέα πρόσωπα τώρα στο παρκέ για τους άσπρους, Γκρίλης και Ευγενίας. Επέστρεψαν. Θα γυμνάνε την πρώτη. Βάζει την δεύτερη όμως. 55-41. Γκολιάς. Κάνει την κίνηση ο Βαμβακά στα δεξιά, σε αυτόν πήγε η μπάλα. Θα σηκωθεί για δύο από το πλάι, βρίσκει σίδερο. Σμαγκίν θέλει να μαντισικάζει. Παίρνει η μπάλα από τα χέρια του μετά την πίεση. Γκολιάς περνάει. Προς τα μέσα, δεν τον κόβει κανείς. Δεν επιχείρησαν να κάνουν και κάποιο φάουλ οι γηπεδούχοι. Και ο Δενόπουλος με τον Σμαγκίν θα διεκδικήσουν την μπάλα. Κατοχή είναι για τον Ανακασιακό από το Τζάμπολ. Ο Φυρόπουλος επιστρέφει. Παίρνει τώρα τον Ζουγανέλη, του δίνει και πάλι. Σμαγκίν. Φτάνει κοντά. Ανεβάζει τα κοίτα. Δεν καταφέρω να κερδίσει κάτι. Ευγενίας. Υπάρχει στην μαλλιά φάουλ. Σταματώρη. Είναι το τρίτο ομαδικό των γηπεδούχων. Καμτέλας. Τρέφει στην θέση του Ζαφυρόπουλου. Ανέφεραν οι άσπροι για τον Γκόλια. 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση. Τα συμποντά τα αριστερό λέει απ' δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Σμαγκίν. Αυτό τον Ζουγανέλη. Αυτός θα περάσει στο κέντρο. Και αφήνει στον Σμαγκίν. Ωραία, έκοψε ο Μακρύς, έγινε αποδέξεις της πάσας. Θα μαζέψει ποιος ο Μακρύς τελικά. Σμαγκίν είναι από πάνω του, Αντωνόπουλος μπήκε με φόρα στην φάση. Έχουμε ακόμα μια στιγμή έντασης. Και οι δύο παίκτες. Ξακολουθούν να τα λένε Κερδίδης και Σμαγκίν. Έχουμε τεχνική ποινή στον παίκτη του Ανακασιακού. Τώρα το αντιλαμβάνεται ο Σμαγκίν. Ευγενίας θα πάει στην, είναι ήδη στην γραμμή για να εκτελέσει
Βουλή. Θα έχει στοχίσει. Για το 55-42. Πάλι πίσω. Βολιάς. Μπακάς. Γκρίλης κράτησε παρά την πρώτη καλή άμυνα του Γανέλη. Τρίποδο του Γκόλια. Ψηλά ο Ντονόπουλος. Αφήσει τον Σιαπατόρη. Πάει από τα δεξιά. Σηκώνει το βλέμμα του για να βρει κάποια βοήθεια απέναντι. Πυρομακρύς. Πίσω του είναι ο Γκρανέλης. Ρίμη κατάσταση στην επίθεση. Σιαπατόρης. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Φτάσε κοντά. Εξώθηκαν χέρια μπροστά του. Έχουμε ζαμπόλ. Μπάλα είναι για τον Ανακασιάκο και πάλι. Στα 7 δευτερόλεπτα. Έχει σταματήσει ο ρολέ της επίθεσης. Πρέπει να βιάσουν εδώ οι μπλε. Κυροσμάκιν. Έφτασε κοντά, σηκώθηκε, το βάλε, κέρδισε και το φάουλ. 47-42. Δεν υπάρχει φάουλ τελικά. Αλλάζει απόφαση. Κάνει έξω 57-42. Γενίας. Γκολιάς. Έχασε. Σιαπατόρης. Καταδιώκεται από άσους φανέλες. Σηκώνει ο Αντωνόπουλος μπροστά του. Θα τον νικήσει κατά κράτος. 59-42. Το συν 17 ο Ανακασιακός. Είναι μια διαφορά πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ χρήσιμη εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού. Θα γίνουν βήματα εδώ από τον Αντωνόπουλο. Οι Σλοβενίες δεν έχουν καθαρό μυαλό. Το momentum είναι με τον Ανακασιακό. Σε αυτά 52 δευτερόλεπτα. Επομένου ακόμα για το τέλος. Παπαδόπουλος, Σμάγκιν. Για τον Μακέ ήταν πολύ δυνατή όμως. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Οδεύουμε προς το φινάλε. Γκολιάς. Γκονόπουλος. Πήρε το σκρίν, άφησε πίσω. Γκολιάς από αρκετά μακριά, δεν θα το βάλει. Μαζέψε ο Καντζέλας. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέρασε ο Ζουγανέλης. Θα αφήσει τον Σμάγκιν. Ζητάει έξω ο Σιαπατόρης. Αυτός θα πάρει το τρίποντο. Θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Με την τρίποντη εκτέλεσή του. 62-42. Στρογγυλά στους 20 πόντους. Ο Ανακασιακός, ο οποίος θέλει να βγάλει και αυτή την άμυνα. Γκόλιας. Θα γίνει το κλέψιμο. Σιαπατόρης στα 4. 3-2, προλαβαίνει το ρολόι, ανεβάζει και άλλο την διαφορά. Συν 22. Και αυτό. Και αυτή η διαφορά θα είναι και αυτή που θα κληθούν να διαχειριστούν το δεύτερο παιχνίδι. Παίχτες του Ανακασιακού. Φινάλι λοιπόν, ο Ανακασιακός. Ρόζου Λαπρενίες, 64-42.